Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τα τεύχη 95 και 96 από το θορυκτό Bismarck της κασέτης Νέα 200. Στα τεύχη 95 και 96 δεν έχουμε να κάνουμε και πάρα πολλά πράγματα. Βασικά έχουμε να βάλουμε δύο κομμάτια στο σκάφος να προσθέσουμε. Και έχουμε να βάλουμε και κάποια κάγκελα. Το πρώτο που έχουμε να κάνουμε είναι να βάλουμε αυτό εδώ το κομμάτι το μεγάλο. Μπαίνει στο κάτω μέρος εδώ και συνεχίζει το σκάφος. Είναι το, νομίζω, το 11 ή το 10ο ή το 11ο τμήμα του σκάφους και αυτό θα αποτελείται από 5 κομμάτια. Εδώ αυτό που πρέπει να κάνουμε στην αρχή είναι να βάλουμε αυτό το σύνδεσμο και να βάλουμε δύο βίδες, αυτές τις δύο, και μετά να πάρουμε το κομμάτι του σκάφους. Να προσέξουμε ώστε αυτό εδώ που είναι ένα εξογκωμένο σημείο να πηγαίνει προς την εμπρός πλευρά, έτσι να το βάλουμε από την άλλη μεριά, από αυτή εδώ δεν θα πηγαίνουν σωστά τα κομμάτια μεταξύ τους, δεν θα ενωθούν σωστά και μετά θα έχουμε πρόβλημα. Και μόλις βιδώσουμε το σύνδεσμο, βάζουμε και αυτό το κομμάτι του σκάφους κάτω από τις δύο άλλες υποδοχές του συνδέσμου και θα το βιδώσουμε και αυτό με άλλες δύο βίδες. Έχω βιδώσει ήδη τις πρώτες δύο βίδες όπως βλέπετε και θα βιδώσουμε και τις άλλες δύο. Εδώ μας λέει να βγάλουμε και αυτά τα καλώδια, αλλά νομίζω δεν χρειάζεται. Άμα τα σηκώσουμε λίγο δεν μας εμποδίζει να βάλουμε αυτό το σύνδεσμο. Τώρα μόλις βάλουμε και τις τέσσερις βίδες, ας φίξουμε και τις δύο προηγούμενες που βάλαμε. Και μετά θα σφίξουμε και τις άλλες δύο. Όπως βλέπετε, αυτό ήταν, βάλαμε και αυτό το κομμάτι που μπαίνει στο κάτω μέρος. Και αυτό ήταν στο τεύχος 95. Τώρα στο τεύχος 96 έχουμε ένα άλλο κομμάτι ακόμα από το σκάφος που μπαίνει εδώ αριστερά. Αυτό ενώνεται αυτά τα τρία σημεία. Το βάζουμε από το κάτω μέρος. Και θα βάλουμε και σε αυτό τρεις βίδες. Σημεία που είπαμε πριν. Θα σας το δείξω λίγο καλύτερα να φαίνεται. Με τη μία βίδα θα βάλουμε και τη δεύτερη και θα βάλουμε και μία τρίτη, η οποία βέβαια εδώ που είναι το σκάφος δεν τη βλέπω τώρα. Στο κάτω μέρος εδώ η τρίτη βίδα, βάλαμε και αυτή τη βίδα, σφίξουμε και τις δύο προηγούμενες και αυτό ήταν. Όπως βλέπετε βάλαμε και αυτό το κομμάτι από το σκάφος εδώ στην αριστερή πλευρά και βάλαμε και αυτό το κεντρικό που μπαίνει στην κάτω πλευρά. Αυτά ήταν τα δύο κομμάτια που είχαμε στο τεύχος 95 και 96 και τώρα θα βάλουμε δύο κάγκελα που είναι στο τεύχος 96. Τώρα στο τεύχος 96 θα βάλουμε δύο κάγκελα. Το ένα είναι αυτό εδώ που μπαίνει γύρω γύρω από αυτή την πλατφόρμα με τους δύο προβολείς. Όπως βλέπετε ακολουθεί σχήμα της πλατφόρμας και πηγαίνει γύρω γύρω και από τις δύο πλευρές. Αυτό το κάγκελο για να το βάλουμε είναι λίγο δύσκολο. Εγώ το έχω βάλει ήδη, απλώς θα το κολλήσουμε τώρα με λίγη υγρή κόλλα γρήγορη. Μπορεί να το κολλήσει και με μια κοινωνοκριτική κόλλα όποιος θέλει.
Απλώς είναι πιο δύσκολο να το τοποθετήσουμε και να πηδικεί, γιατί θέλει διάφορες διορθώσεις να το βάλουμε πάνω για να πατήσουν όλες τις υποδοχές θέσεις του και έχει 11 σημεία που μπαίνει, που πατάει πάνω στο κάγκελο, πάνω στην πλατφόρμα. Αυτό θα είναι καλύτερα να το βάλετε πάνω χωρίς κόλλα, να δείτε που θέλει μικρολυγίσματα για να έρθει ακριβώς στη θέση του, να το δοκιμάσετε δηλαδή, γιατί μετά θα είναι δύσκολο να αρχίσετε να το βάζετε και δεν είναι σωστά λυγισμένο στα διάφορα σημεία. Αν και εδώ το δίνει λυγισμένο, αλλά θέλει διάφορες μικροδιορθώσεις. Λοιπόν, εγώ το έβαλα στην πλατφόρμα και εγώ θα πρότεινα να ξεκινήσετε από εδώ, από την πίσω πλευρά και από τις δύο πλευρές και να προχωράτε όσο αφού κολλάτε σε διάφορα σημεία που μπαίνουν τα κάγκελα, να φτάσετε μέχρι εμπρός. Λοιπόν, εγώ τώρα το έχω βάλει στη θέση του και θα βάλουμε απλώς λίγη κόλλα υγρή στα σημεία που πατάει πάνω στην πλατφόρμα. Θα βάλουμε και λίγη από την αριστερή πλευρά, γιατί από τη δεξιά το έχω βάλει ήδη κόλλα. Βάλουμε και εδώ σε κάποια σημεία. Θέλει προσοχή αυτό το κάγκελο, γιατί δεν μπαίνει εύκολα. Και καλό είναι να το βοηθάμε με μια λαβίδα στα σημεία που πρέπει να πατήσει πάνω στην πλατφόρμα. Ωραία, τώρα βάλαμε κόλλα και στα 11 σημεία έχουμε βάλει. Και όπως βλέπετε, έτσι φαίνεται όταν το βάλουμε στη θέση του. Είναι μια πολύ ωραία λεπτομέρεια τα κάγκελα του πλοίου. Και έτσι τελειώσαμε και με αυτό το κάγκελο που μπαίνει εδώ γύρω γύρω από αυτήν την πλατφόρμα της προβολής και θα προχωρήσουμε σε ένα άλλο μικρό που μπαίνει εδώ στον μπροστινό προβολέα. Τώρα θα βάλουμε ένα κάγκελο που μπαίνει γύρω γύρω εδώ από αυτό το προβολέα. Είχαμε βάλει σε προηγούμενα τεύχη. Εδώ πατάει σε τρία σημεία αυτό το κάγκελο, όπως βλέπετε γύρω γύρω. Είναι ήδη λυγισμένο και αυτό. Να το βάλουμε στη θέση του. Πρώτα κοιτάξουμε να πατήσει σωστά στις πίσω πλευρές και μετά στην μπροστινή. Οπότε έβαλα στη θέση του και τώρα θα του βάλουμε και λίγη γρήγορη υγρή κόλλα στα σημεία που πατάει. Αφού βάλαμε και κόλλα στα σημεία που πατάει, πήγε και αυτό στη θέση του όπως βλέπετε. Αυτό είναι το ένα κάγκελο όπως είπαμε που μπαίνει γύρω από αυτό το προβολέα εδώ πάνω. Και το άλλο, θα σας το ξαναδείξω πάλι, είναι αυτό εδώ που μπαίνει γύρω γύρω από αυτή την πλατφόρμα με τους δύο προβολείς. Και αυτό είχαμε να κάνουμε στα τεύχη 95 και 96. Όπως βλέπετε βάλαμε άλλα δύο κομμάτια στο κάτω μέρος του σκάφους. Βάλαμε αυτό εδώ που μπαίνει κάτω και ένα που μπαίνει αριστερά. Και βάλαμε και αυτές τις, βάλαμε και δύο κάγκελα που μπαίνουν πάνω σε δύο πλατφόρμες. Λοιπόν, αυτή ήταν η κατασκευή από τα τεύχη 95 και 96. Στο τεύχος 97, από ό,τι έχω δει, θα έχουμε αρκετή δουλειά, είναι αρκετά δύσκολο τεύχος. Αλλά εντάξει, όλα με υπομονή και προσοχή θα γίνουν όλα, θα φτάσουμε μέχρι το τέλος. Λοιπόν, αν σας αρέσει το κανάλι μας, κάντε μια εγγραφή και πατήστε και ένα like και θα ξαναπούμε πάλι με την κατασκευή από τα επόμενα τεύχη του Bismarck της Cassette 900. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση. Γεια σας.